πρόεδρος. Επιστρέφουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, ο κύριος Σωτήρης Αβραμόπουλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Αβραμόπουλε, τα ζητήματα που θίγεται περιβαλλοντικά έχουν να κάνουν με τη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, το γνωστό θέμα της δυσοσμίας, και το άλλο είναι, έχει να κάνει επίσης με τη διαχείριση των απορριμμάτων και τι θα γίνει με την καύση, με τη γνωστή μονάδα βέβαια των απορριμμάτων, πού και πώς θα κατασκευαστεί. Πώς θα τα χειριστείτε αυτά? Και αυτά βεβαίως είναι κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνοικίες μας και οι γειτονιές της πόλης. Γιατί ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη έχουμε μια συσσόρευση και άλλων προβλημάτων, μεγάλες ελλείψεις, σχολική στέγη. Να μην τα αναλύσουμε όλα. Πάντως, επειδή είναι γειτονιές οι οποίες αναπτύσσονται και με πολύ νέο κόσμο, οι υποδομές τους, αυτό που μπορούμε να πούμε, είναι ότι δεν αρκούν. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα της δυσοσμίας που αναφέρεται, εμείς λέμε, φτάσαμε στο σημείο μάλλον να λέμε, μακάρι να ήταν μόνο το πρόβλημα της δυσοσμίας. Δυστυχώς. Και οι ίδιες οι μελέτες ανέδειξαν ορισμένες πλευρές, οι οποίες κατά τη γνώμη μας πρέπει να μελετηθούν βαθύτερα το επόμενο διάστημα, ότι υπάρχει κίνδυνος παρουσίας και άλλων χημικών ενώσεων που εκλείονται από τη βιομηχανική δραστηριότητα, που μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και καρκινογενέσεις. Είναι ένα θέμα σοβαρό, είναι ένα θέμα κομβικό, το οποίο θα έπρεπε όχι απλά να είχαν πάρθει τα μέτρα τα οποία υποσχέθηκαν τα ΛΠΕ ότι θα λάβουν. Αυτό έγινε πέρσι λίγο πριν τις εκλογές. Είχε και ένα άρωμα προεκλογικό τότε. Αλλά θα έπρεπε να προχωρήσουν και άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα να συνεχιστεί ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με εντοπισμό και άλλων ενώσεων που μπορούν να προκαλούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από τη δυσοσμία. Να ολοκληρωθεί μια επιδημιολογική μελέτη για να δούμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από τη βιομηχανική δραστηριότητα, ξεκινώντας από τους ίδιους τους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ και επεκτείνοντας φυσικά αυτή τη μελέτη και στον πληθυσμό της περιοχής. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί το ίδιο το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης, αν θέλετε, από ενδεχόμενο βιομηχανικό ατύχημα, και φυσικά να δούμε μέτρα που αφορούν την ίδια την βιομηχανική μονάδα, δηλαδή μέτρα τα οποία θα μπορέσουν σε μία πρώτη φάση να κάπως να αμβλύνουν, αν θέλετε, το πρόβλημα και της δυσοσμίας και όλη αυτή την ανυπόφορη κατάσταση η οποία υπάρχει. Η μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προσδιορίσε, αν θέλετε, και τις συγκεκριμένες υποδραστηριότητες και συγκεκριμένους χώρους οι οποίοι επιδέχονται άμεσων παρεμβάσεων για να υπάρξει μια βελτίωση στο ζήτημα. Αλλά να πάμε και παραπέρα, να γίνει όλη αυτή η ολοκληρωμένη μελέτη και να δούμε πραγματικά ποιες πρέπει να είναι οι αποστάσεις της βιομηχανικής εγκατάστασης από μια κατοικημένη περιοχή. Τι άλλα μέτρα, πιο ριζικά, αν θέλετε, πρέπει να πάρθουν. Και κατά τη γνώμη μας, σε κάποια φάση θα έπρεπε να αναθεωρηθεί και όλο αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, στο πώς, στην ίδια την εγκατάσταση δηλαδή των βιομηχανικών μονάδων και στα αδιέξοδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, κατά τη γνώμη μας, από μια πολιτική διαχρονική, η οποία άναρχα χωροθετούσε χρήσεις, χωρίς ολοκληρωμένα επιστημονικά κριτήρια και χωρίς προβλέψεις για το μέλλον, πού θα οδηγηθούμε αν τελικά συνήθως τα σπίτια ακριβώς, έρθουν σπίτια δίπλα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ακριβώς, τα σπίτια συνήθως έρχονται. Δηλαδή, οι επεκτάσεις γης πάνε και κολλάνε δίπλα σε εγκαταστάσεις. Δεν ήταν πάντα τόσο κοντά οι κατοικημένες περιοχές. Πάντα δεν ήταν. Αλλά επειδή ο κόσμος και κυρίως οι εργαζόμενοι, οι εργάτες από τη βιομηχανική περιοχή ψάχναν μια φθηνή στέγη, αν θέλετε, και όσο πιο κοντά γίνεται στην εργασία τους, κανένας δεν τους ενημέρωσε και κανένας δεν τους είπε διαχρονικά εδώ και 30-40 χρόνια ότι ενδεχόμενα θα βρεθούν μπροστά σε ένα τέτοιο αδιέξοδο. Αυτό που πρέπει να γίνει σε αυτή τη φάση είναι να υλοποιηθούν τουλάχιστον τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, τα οποία σας λέω είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν. Εμείς θέτουμε και το ζήτημα ότι εφόσον συνεχίσει αυτή η καθυστέρηση, γιατί πραγματικά κατά τη γνώμη μας μιλάμε για κοροϊδία, μιλάμε για μέτρα τα οποία μπροστά στην κερδοφορία των ελληνικών πετρελαίων, η κερδοφορία της μόνο για τα 5 έτη προσεγγίζει το 1 δις ευρώ. Η κερδοφορία της, όχι ο κύκλος εργασιών. Εσείς μιλάμε πολύ για μέτρα κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει να πιεστεί έτσι η εταιρεία, ακόμα και με, αν θέλετε, μια προσωρινή διακοπή της δραστηριότητας μέχρι να ολοκληρωθούν τα αναγκαία μέτρα. Δεν πάει άλλο. Μέχρι να λυθούν. Τι να πούμε. Στο δεύτερο τώρα μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη μονάδα των απορριμμάτων, τη διαχείριση των απορριμμάτων, κύριε Αβραμόπουλε, πώς θα διασφαλιστεί? Γιατί κανένας δεν μιλάει για καύση τελικά των απορριμμάτων, αλλά οι αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα πιθανολογούν ότι εκεί θα οδηγηθούμε.
να κάνω μόνο ένα σχόλιο πριν πάω στην ουσία του θέματος. Αυτά τα δύο ζητήματα τα φέραμε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για το ένα το θέμα, όπως είπαμε πριν, για το θέμα της βιομηχανικής ρύπανσης θα προχωρήσει μια συζήτηση. Mm-hmm. Θα ελέγξουμε τη διοίκηση πότε θα το φέρει, γιατί επήγει το θέμα. Δεν είναι να έρθει σε 2-3 μήνες, είναι να έρθει άμεσα. Για το άλλο όμως ζήτημα δεν δέχεται να συζητήσουμε σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου. Δηλαδή να τοποθετηθεί συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο μπροστά στο ενδεχόμενο. Με το σχεδιασμό του φορέα διαχείρισης. Φυσικά. Όμως για το σχεδιασμό του φορέα διαχείρισης, για το λεγόμενο ΠΕΣΔΑ, τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, έχει γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Άρα υπάρχει η λυμένη πολιτική απόφαση που έχει οδηγήσει τα πράγματα εκεί που τα οδήγησε. Άρα δικαιούται ένα πολιτικό όργανο όπως είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο να ξανασυζητήσει με βάση και την έντονη ανησυχία των κατοίκων, κυρίως στο Δήμο Παύλου Μελά, αλλά όχι μόνο, να πάρει υπόψη του τις αντιδράσεις. Υπάρχει και μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά πάνω σε αυτό το ζήτημα, να το λάβουμε υπόψη και να φέρουμε το θέμα για συζήτηση. Και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στο ζήτημα. Αυτό θέλω να ρωτήσω, κύριε Βραμόπουλε. Γιατί όταν μιλάμε στην Ευρώπη και παίρνουμε κάποια παραδείγματα, δεν αφομοιώνουμε τα στοιχεία και τις πρακτικές που εφαρμόζονται καλώς και προχωράμε σε κάποια πράγματα με τις όποιες αντιδράσεις. Δηλαδή, γιατί δεν υιοθετούμε κάποιες καλές πρακτικές έτσι ώστε να μην γίνεται καν λόγος για περιβαλλοντικά ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν. Κοιτάξτε, γενικότερα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένα σημαντικό και πολύ σύνθετο ζήτημα και βλέπετε ότι και στην επικαιρότητα ανεβαίνει όσον αφορά και προσκλήσεις που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και άλλα στελέχη της κυβέρνησης έχουν κάνει προς επιχειρηματίες, ότι τέλος πάντων είναι μια πηγή ενδεχόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, επένδυσης κεφαλαίων σε μια κατεύθυνση βέβαια να βρουν μια διέξοδο και συσσωρευμένα κεφάλαια. Στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, έχει γίνει μια τεράστια επένδυση, κύριε Βραμόπουλε. Τεράστια επένδυση για την ανακύκλωση αδρανών υλικών. Πρέπει να φτάσουμε σε τέτοια σημεία κάποια στιγμή όμως και να μιλάμε για ανακύκλωση. Και όχι μόνο στις Κυκλάδες, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα το οποίο έχει προκληθεί εδώ πέρα είναι το εξής. Στο σχεδιασμό της περιφέρειας υπάρχει η κατασκευή τριών μεγάλων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στις Σέρες, στα Ανατολικά, στον Άγιο Αντώνιο και η μονάδα του δυτικού τομέα, τέλος πάντων, της περιφέρειας, το οποίο αναζητείται ο χώρος που θα χωροθετηθεί, δεν έχει καταλήξει σε ποιον Δήμο ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι για την μονάδα του Αγίου Αντωνίου, για την οποία, της οποίας η περιβαλλοντική μελέτη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας το καλοκαίρι, προβλέπεται η παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου. Και στα οικονομοτεχνικά στοιχεία της μελέτης, προφανώς έπρεπε να τεκμηριωθεί ότι υπάρχουν και υποψήφοι πελάτες, αγοραστές, αν το θέλετε. Εκεί λοιπόν ήρθε ο γνωστός όμιλος, που έχει την τσιμεντοβιομηχανία στον Δήμο του Παύλου Μελά και εκδήλωσε ενδιαφέρον. Που σημαίνει ότι μπορεί να παραλάβει αυτό το απορριμματογενές καύσιμο και να το χρησιμοποιήσει στην παραγωγική του, τέλος πάντων, διαδικασία. Αυτή η προοπτική δικαιολογημένα ξεσήκωσε αντιδράσεις. Γνωρίζετε ότι αντίστοιχες αντιδράσεις υπάρχουν στο Βόλο και υπάρχουν πολλά χρόνια. Πραγματικά οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί, ο κόσμος. Έχουν τοποθετηθεί ιατρικοί σύλλογοι, έχουν ξεσηκωθεί μαθητές, έχουν ξεσηκωθεί σύλλογοι γονέων. Γιατί πραγματικά σε αυτή τη φάση το πρόβλημα δεν είναι Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία. Η Επιτροπή έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη και έχουν γίνει πάρα πολλές ενημερωτικές εκδηλώσεις. Η ενδεχόμενη καύση απορριμμάτων έχει ας πούμε σαν ένα αποτέλεσμα το να εκλείονται ενώσεις που μπορούν να ευθύνονται ακόμα και για καρκινογενέσεις. Φουράνια, διοξίνες είναι μια πολύ επικίνδυνη μέθοδος σε αυτή την φάση στην οποία μιλάμε. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι είναι μια μέθοδος ανταγωνιστική της ανακύκλωσης. Να πω μόνο το εξής, υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και στις χώρες, της Ευρώπης, οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργειακούς πόρους όπως διαθέτει η δικιά μας χώρα και προσπαθούν τέλος πάντων να αξιοποιήσουν ό,τι μπορούν για την παραγωγή ενέργειας και έχουν προχωρήσει στην αξιοποίηση των απορριμμάτων, στην ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, δηλαδή καύση και παραγωγή ενέργειας. Τα στοιχεία λένε ότι αυτό που έλεγα πριν, δρούν ανταγωνιστικά της ανακύκλωσης, έχουν μπει σε μια διαδικασία να σκέφτονται ορισμένοι ότι αυτή η προοπτική τέλος πάντων της καύσης δεν οδηγεί πουθενά και δεν ανεβάζει τα ποσοστά ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών κτλ. Τα στοιχεία λοιπόν είναι εδώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα προχωρήσει αυτή η προοπτική ή δεν θα προχωρήσει? Εμείς λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί με τη δικιά μας τη συμβολή και να μην προχωρήσει
ή καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων. Αλλά στον αντίποδο να ζητηθεί χρηματοδότηση και μέτρα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, μέτρα για τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων. Μα ούτως ή άλλως ότι υπάρχει δηλαδή ένα συνεκτικό αυτό πλαίσιο. Λέει ότι ό,τι μένει από την ανακύκλωση θα πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, την υπόλοιπη δηλαδή. Αξιοποίηση, παύλα, εκμετάλλευση, παύλα. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Υπάρχει πλαφόν στο τι, στο τονάζ τέλος πάντων των απορριμμάτων που θα παραλαμβάνουν αυτές οι μονάδες. Υπάρχει πλαφόν. Αν δεν παραδώσεις αυτά τα οποία έχεις συμφωνήσει, γιατί αυτές οι μονάδες κατασκευάζονται με ΣΔΙΤ, που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Με ιδιώτες δηλαδή. Αν ο ιδιώτης δεν παραλάβει την ποσότητα την οποία έχει και συμφωνήσει. Παραλάβει λιγότερη, εννοείται. Ή θα μετακυλήσει το κόστος στα δημοτικά τέλη, στα οποία θα πληρώσουν τέλος πάντων οι δημότες. Και το υλικό από το οποίο φτιάχνεται αυτό το απορριμματογενές καύσιμο που λέμε, το RDF τέλος πάντων, πάνω από το 90% αποτελείται από χαρτί, από πλαστικό, δηλαδή από υλικά τα οποία θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν. Με αυτή την έννοια λέω ότι είναι μια μέθοδος ανταγωνιστική στην ανακύκλωση. Βεβαίως αυτό δεν το δέχονται οι ηθήνοντες, ούτε αυτοί που έχουν υπερψηφίσει τον περιφερειακό σχεδιασμό, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα και τα στοιχεία τέλος πάντων τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πραμόπουλο, για την παρουσία και τη συζήτηση. Σας εύχομαι καλές γιορτές από εδώ και πέρα και καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά. Πάμε εμείς τώρα, πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να δούμε το βίντεο που έχει να κάνει με την παρέμβαση του βουλευτή Χρήστου Γιαννούλη στην Βουλή σε σχέση με τη σχολή τυφλών, αναφερόμενος στα προβλήματα μετά την πυρκαγιά του Οκτωβρίου και στο τι μέλη γενέστε με την αποκατάσταση των ανθρώπων με προβλήματα όρασης σε σχέση πάντα με το κτίριο του κέντρου αποκατάστασης της πρώην σχολής τυφλών. Με αυτό το βίντεο θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο το απόγευμα στις 5.30. Καλό απόγευμα σε όλους. Ένα βραχυκύκλωμα του εξαθλιωμένου ηλεκτρολογικού δικτύου του κτηρίου της σχολής τυφλών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε αποτέλεσμα να προκληθεί μια πυρκαγιά που έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να φιλοξενηθούν οι 7 οικότροφοι αλλά και 100 άτομα με προβλήματα όρασης από όλη την κεντρική Μακεδονία. Θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης της Θεσσαλονίκης, είναι σημείο αναφοράς και της κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και σημείο αναφοράς των ευρωπαϊκών ή διαβαλκανικών πρωτοβουλειών που αναλαμβάνονται μέσω της σχολής τυφλών. Έχετε ήδη στα χέρια σας και ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, 14 σελίδες αν δεν κάνω λάθος, του συνόλου των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα και των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, όπου στην ουσία, παράγραφο προς παράγραφο, αναιρείται αυτό που πολιτικά επιβεβαιώνεται μετά τις 7 Ιουλίου. Ψέματα, 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 υπερβολικές και ανέξοδες ρητορίες, δημαγωγία και υπόσχεση για τα πάντα. Τώρα έρχεται η ώρα του Ταμείου και το Ταμείο τι έχει ως αποτέλεσμα. Ανεπάρκεια δράσεων. Αυτό που περιγράφω για τη σχολή τυφλών, κυρία Υπουργέ, είναι από τον Οκτώβριο. Ήθελα να επιμείνω στο ερώτημα, τουλάχιστον με τη σχολή τυφλών θα έχετε την ευαισθησία να μπείτε σε ένα πρόγραμμα όχι μόνο αποκατάστασης των ζημιών της πυρκαγιάς, αλλά ένα συνολικό πρόγραμμα, γιατί είναι ευθύνη. Δεν είναι πολιτική. Σας έχω ακούσει να λέτε δεν είμαι πολιτικός, είμαι τεχνοκράτης. Είμαστε άνθρωποι κυρίως. Και επειδή για τους ανθρώπους βρισκόμαστε εδώ πέρα, θα ήθελα μια ξεκάθαρη απάντηση. Η ερώτησή σας είναι μια καλή αφορμή για το δικό μας το Υπουργείο να παρουσιάσουμε όχι μόνο αυτό που εσείς ονομάζετε ως φιλότιμο. Για μας είναι ο ελάχιστος κοινός προνομαστής. Το να κάνουμε τη δουλειά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι φορείς αλληλεγγύης και κοινωνικής πρόνοιας που εποπτεύει το Υπουργείο μας λειτουργούν και λειτουργούν ορθά, είναι το απολύτως απαραίτητο και το μίνιμουμ το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Οπότε, πριν απαντήσω τη δική σας ερώτηση, θα ήθελα να δηλώσω ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για την ουσιαστική στήριξη του έργου των φορέων πρόνοιας συνανθρώπων μας με αναπηρία και είναι αποφασισμένη να τους ενισχύσει τόσο σε κομμάτι υποδομών, τόσο και σε κομμάτι έψυχου δυναμικού, το οποίο έχει ήδη κάνει. Παρακολουθούμε στενά την πορεία αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί. Πιο συγκεκριμένα, πέραν από τις σχετικές τηλεφωνικές επικοινωνίες και την ανταλλαγή ηλεκτρονικής και υπηρεσιακής αλληλογραφίας με τη διοίκηση του κέντρου, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο μου συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου των Εργαζομένων, οι οποίοι και μας ενημέρωσαν
για τα προβλήματα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτίριων του φορέα και μας προσκόμισαν εκτίμηση των απαραίτητων εργασιών και του οικονομικού προϋπολογισμού και το σχετικό κόστος αυτού μεταξύ 95 και 100 χιλιάδων. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση που έχουμε, έχουν γίνει και έχουμε προβεί στις παρακάτω ενέργειες. Τρεις και ουσιαστικά τέσσερις ενέργειες. Πρώτον, πραγματοποιήσαμε την άμεση αποκατάσταση του χώρου έτσι ώστε οι φιλοξενούμενοι αυτοί για τους οποίους αναφερθήκατε αντιστρόφως να γυρίσουν εκεί. Δεύτερον, το ΔΣ του ΚΕΑΤ αποφάσισε τη σύνταξη μελέτης αποκατάστασης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αλλά και πυρασφάλειας του κέντρου. Τρίτον, πάρθηκαν μέτρα υποστήριξης του οικότροφου, ο οποίος είχε ξεκινήσει τη φωτιά προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Κατανοώντας δε την επιτακτική ανάγκη εξοπλισμού του κέντρου με νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ζητήσαμε στις αρμόδιες αρχές να ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα το υποβληθέν αίτημα του ΚΕΑΤ για κάλυψη της ανωτέρου δαπάνης, το οποίο και ως υπουργική απόφαση έχουμε ήδη υπογράψει, έχει φύγει από το Υπουργείο μας, είναι στο Υπουργείο Οικονομικών για άμεση υπογραφή. Και καλύπτει αυτό ένα ποσό 95.000, το οποίο βγήκε κατά προτεραιότητα από τους πόρους του Εθνικού Λαχείου, τους οποίους εμείς διαχειριζόμαστε. Το κέριο ερώτημα είναι που τίθεται επιτακτικά σε όλη την πολιτική, σε όλο το πολιτικό προσωπικό, τα άτομα με αναπηρία σήμερα, οι γονείς, στο ερώτημα τι θα γίνουν τα παιδιά μας όταν εμείς πεθάνουμε, δεν έχουμε απάντηση. Και εμείς συμμεριζόμαστε ότι είναι κέριο πραγματικά το τι θα γίνει όταν οι γονείς των παιδιών αυτών, οι συγγενείς των παιδιών αυτών φύγουν. Να σας πω ότι χθες είχα στο γραφείο μου όλες τις νέες διοικήσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλη την περιφέρεια. Και αυτό που κάνουν πέρα να γνωριστούν μεταξύ τους και να τους τονίσω ότι. Να τους ευχαριστήσω για την προσφορά τους στο να ξεκινήσουν με αυτή την αρμοδιότητα, τους τόνισα τις κατευθύνσεις που θέλουμε να δώσουμε στο Υπουργείο. Από τις πρώτες κατευθύνσεις είναι η κατεύθυνση της αποδερματοποίησης και της ανεξάρτητης διαβίωσης. Και εκεί, για να μην μιλάμε με θεωρητικούς όρους και όρους, αν θέλετε, διεθνούς βιβλιογραφίας, αυτό που πρέπει να κάνουμε και ήταν στις πρώτες κατευθύνσεις είναι οι στέγες υποστηριζόμενης και οι στέγες ημιαυτόνομης διαβίωσης. Όπου εκεί είναι προτεραιότητα του Υπουργείου μας πώς βγαίνουν τα παιδιά από τα ιδρύματα ή οι παιδιά αντί να μπουν σε ιδρύματα μπορούν να μπουν σε στέγες.